Όταν ο Δίτης γνωρίζει εκ των προτέρων τη διαμόρφωση και το σχεδιασμό του θαλαμιού, έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι στο ψάρι. Ξέρει ποια είναι η κεντρική είσοδος, πώς θα ακουμπήσει μπροστά στο θαλάμι, πώς θα τοποθετήσει το όπλο και το φακό, αλλά και το σημαντικότερο, πού θα στέκεται κατά πάσα πιθανότητα το ψάρι, στοιχεία απαραίτητα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σφυρίδες. Ακόμη και μετά τη βολή, στις βουτιές που θα ακολουθήσουν, γνωρίζει πώς θα τραβήξει το ψάρι προς την είσοδο, αλλά και πώς θα διαφτερώσει το θύραμα, αποφεύγοντας περίτες κινήσεις, ταλαιπωρία, αλλά και κούραση. Όπως οι ροφοί, έτσι και οι σφυρίδες συνηθίζουν να επιστρέφουν στα ίδια θαλάμια. Όταν ο δίτης θα καταφέρει να συλλάβει μία σφυρίδα, πρέπει να γνωρίζει πως η πέτρα, η πλάκα, το χαράκι ή το φρύδι στο οποίο βρισκόταν το ψάρι δεν είναι τυχαία και έχει επιλεχθεί από τη σφυρίδα για κάποιον συγκεκριμένο λόγο. Η προφανής αιτία, πέρα από την πλούσια σε τροφή περιοχή, είναι πως το νέο ψάρι βρίσκει έτοιμο ένα καμένο και καθαρό θαλάμι. Ακόμα και αν το νέο ψάρι είναι μεγαλύτερο, θα σκάψει την άμμο διαμορφώνοντας το εσωτερικό ανάλογα με τις ανάγκες και τον όγκο του. Αυτός είναι και ο λόγος που ένα θαλάμι μπορεί να αλλάξει εντελώς όσον αφορά τη διαμόρφωσή του μόλις το κατοικήσει ένα καινούριο ψάρι, κάνοντας τη σύλληψη από δύσκολη έως αδύνατη.
Ξεχασμένες πλάκες μέσα σε μεγάλες εκτάσεις άμμου ή Ποσειδονίας αποτελούν ιδανικά καταφύγια για όλα τα ψάρια και ειδικότερα για τις σφυρίδες. Οι απομονωμένες αυτές οάσεις προσφέρουν άφθονη τροφή και ασφάλεια, κάτι που ο ψαροκυνηγός πρέπει να σεβαστεί και να διαχειριστεί ανάλογα. Έχοντας αφιερώσει πολύ χρόνο και κόπο με σκοπό την έβρεση τέτοιων τόπων, κολυμπώντας και πλανάροντας πάνω από νεκρά κομμάτια βυθού, είναι κρίμα να τους καταστρέψει λόγω κακής διαχείρισης. Το να χτυπήσει όλα τα ψάρια της περιοχής είναι εντελώς λανθασμένη κίνηση, και αυτό επειδή τα εναπομείναντα ψάρια που δεν αντιλήφθηκε ο κυνηγός, νιώθοντας την απειλή, θα εγκαταλείψουν το κομμάτι, επιστρέφοντας μόνο μετά από αρκετό καιρό. Αντίθετα, εάν πηγαίνει μία ή δύο φορές το χρόνο πιάνοντας ένα ψάρι κάθε φορά, τα υπόλοιπα δεν θα θορυβηθούν και μάλιστα θα αυξηθούν πληθυσμιακά, μιας και δεν νιώθουν να απειλούνται άμεσα. Η σφυρίδα, ανάλογα με τη μορφολογία του βυθού που ζει και κινείται, επιλέγει και τα θυράματά της. Αγαπημένος της τρόπος κυνηγιού είναι να παραλάσσεται και να ακινηθεί στην άμμο σαν ένα κομμάτι ξύλο, εφορμώντας κάθετα προς τα μικρόψαρα που την παρατηρούν ή κινούνται από πάνω της. Συχνά μέσα σε συνεχόμενους βυθούς με άμμο, όταν ο κυνηγός συναντήσει μικρόψαρα στα μεσόνερα, πιθανότατα στον πυθμέ να ενεδρεύει κάποια σφυρίδα. Αρέσκεται να ψαρεύει, κινούμενη στα ξέφωτα της άμμου, ακόμα και μακριά από τα θαλάμια της, ψάχνοντας για καβούρια και άλλα μικρά οστρακόδερμα. Ο σαρωνικός, ο αργοσαρωνικός, παγασιτικός και άλλοι παρόμοιοι κόλποι που είναι πλούσιοι σε τέτοια τροφή κάνουν τη λευκή σάρκα του ψαριού αυτού πολύ νόστιμη. Αντίθετα, στα κυκλαδίτικα νησιά και τα πελαγίσια μέρη, που δεν διαθέτουν τόσο πολύ μεγάλη ποικιλία τέτοιας ιχθυοπανίδας, η σφυρίδα, αναγκασμένη να κυνηγάει αποκλειστικά και μόνο ψάρια, αποκτάει παρόμοιες συνήθειες με αυτές της τύρας ή ακόμα και της συναγρίδας, με αποτέλεσμα και η γεύση της να αλλάζει άρδιν. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάει ποτέ ο κυνηγός είναι πως το υποβρύχιο ψάρεμα κρύβει πολλούς κινδύνους. Κίνδυνοι που μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα και γρήγορα, αρκεί να υπάρχει πάντοτε ζευγάρι. Πέρα από τη βουτιά αυτή καθ' αυτή, που τις περισσότερες φορές εκτελείται σε μεγάλα βάθη, υπάρχει το ψάξιμο, η βολή, αλλά και η πάλι με το ψάρι που προσπαθεί απελπισμένα να ελευθερωθεί από τη βέργα. Όλα αυτά χωρίς να ξεχνάμε και την απαραίτητη ανάδυση, είτε κρατώντας το σκοινί του μουλινέ, ή τα αγκαλιά με το χτυπημένο ψάρι. Το ζευγάρι των υποβρύχιων κυνηγών πρέπει να διαθέτει τις ίδιες απνεϊστικές δυνατότητες και να γνωρίζεται καλά μεταξύ του, ώστε να μπορεί να καταλάβει άμεσα ο ένας τον άλλον. Ο δίτης που παραμένει στην επιφάνεια πρέπει πάντοτε να βλέπει τον καταδιόμενο, έτοιμος να επέμβει σε περίπτωση ανάγκης ή απλά για να διευκολύνει την όλη προσπάθεια. Ακόμη και όταν όλα πάνε στραβά, η παρουσία του ζευγαριού στην επιφάνεια εγγυάται πως ένα περιστατικό υποξίας μπορεί να προβλεφθεί και να αντιμετωπιστεί ανάλογα, αποφεύγοντας έτσι το χειρότερο.
παρουσία όμως του ζευγαριού στην επιφάνεια δεν σημαίνει πως ο δίτης που καταδύεται μπορεί να λειτουργεί απερίσκεπτα. Σε προσπάθειες όπως αυτή, όπου το βάθος είναι αρκετά μεγάλο, όλα πρέπει να γίνονται σωστά, ακολουθώντας ένα πλάνο που προηγείται της έναρξης της βουτιάς. Η βολή πρέπει να είναι κέρια. Οι κινήσεις πολύ συγκεκριμένες, ενώ μια δεύτερη βουτιά δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό, μιας και ο δίτης πιο ξεκούραστος και με μεγαλύτερη διάβγεια πνεύματος μπορεί να εκτιμήσει καλύτερα την κατάσταση και να προβεί στη λύση της. Λειτουργώντας χωρίς άγχους και υπερβολές, το ψάρεμα είναι αποδοτικότερο, πιο απολαυστικό και πολύ πιο ασφαλές. Όταν μια σφυρίδα χτυπηθεί μέσα στο θαλάμι της, σπέβει να κινηθεί στο στενότερο τμήμα της πέτρας και μιμούμενη το ροφό ανοίγει τα βράχια της και ανασηκώνει τα ραχιά αγκάθια της, ελπίζοντας πως με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να αποφύγει τη σύλληψη. Παράλληλα, κουνώντας συνεχώς την ουρά της, προσπαθεί να ανανεώνει τη θολούρα που εκ των προτέρων γνωρίζει πως λειτουργεί υπέρ της, κρύβοντάς την από τον κυνηγό.
Παρά το μέγεθος και τη δύναμη της σφυρίδας, το βράχωμά της δεν είναι ισάξιο με αυτό του ροφού. Λόγω της μαλακής σάρκας του ψαριού, η πρώτη βολή που ακινητοποιεί το ψάρι πρέπει να συνοδεύεται σχεδόν πάντα από μια δεύτερη βολή που έχει σκοπό την εξασφάλιση του θυράματος, αλλά και το σκότωμα αυτού όταν είναι ορατό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κυνηγός κινήθηκε προς την είσοδο του θαλαμιού χωρίς να έχει δει εκ των προτέρων το ψάρι. Με το που έφεξε κάτω από την πέτρα, η μεγάλη σφυρίδα άρχισε να κινείται προς το πλέον δυσπρόσιτο τμήμα του θαλαμιού, αναγκάζοντας τον κυνηγό να εκτελέσει μια βιαστική αλλά παράλληλα σίγουρη βολή στο σώμα του ψαριού. Αμέσως μετά τη βολή, προσπάθησε να συγκρατήσει το μεγάλο ψάρι όσο πιο κοντά μπορούσε, χρησιμοποιώντας μάλιστα τις προεξοχές του βράχου για να σχηματίσει μοχλό όσο το ψάρι τραβούσε. Και αφού είδε πως αυτό σταμάτησε να κινείται, άνοιξε το μουλινέ και αναδύθηκε, κοντράροντας το σκοινί. Στη διάρκεια της κατάδυσης, ένα σημαντικότατο σημάδι πρόδωσε τη μεγάλη σφυρίδα. Μπροστά ακριβώς από την είσοδο του θαλαμιού είχε σχηματιστεί μια εμφανέστατη λακκούβα λόγω της θέσης που προτιμούσε το ψάρι. Καθήμενη εκεί, ήλεγχε τον περιβάλλοντα χώρο, έτοιμη να χαθεί με μια κίνηση στην ασφάλεια του θαλαμιού. Αν και η αντίδραση του ψαριού ήταν σωστή, σπέβδοντας να χαθεί στο σκοτάδι του θαλαμιού, η σωστή γωνία προσέγγισης του θαλαμιού, η περιορισμένη χρήση του φακού, αλλά και το αστραπιαίο πάτημα της σκανδάλης από την πλευρά του κυνηγού, είχαν ως αποτέλεσμα την άλωση του απόρθητου φρουρίου της. Ακολουθώντας πιστά τη διαδικασία ξεβραχώματος, την πρώτη βολή διαδέχτηκε το δέσιμο του όπλου στη σημαδούρα, η εκτίμηση της κατάστασης, αλλά και το απαραίτητο δευτέρωμα, μιας και λόγω της θολούρας δεν φαινόταν ξεκάθαρα το ψάρι. Αποτέλεσμα δικαίωσε τον κυνηγό, μιας και λίγο αργότερα το δεκάκιλο ψάρι τον συνόδευε στην ανάδυσή του.
ψάρεμα του απρόβλεπτου αυτού ψαριού κρύβει πάντοτε εκπλήξεις. Ακόμη και όταν όλα γίνουν σωστά από τη μεριά του υποβρύχιου κυνηγού, μπορούν να υπάρξουν ανατροπές. Εδώ η διακριτική και αθόρυβη κατάδυση δεν πρόδωσε το δίτη, επιτρέποντας μια καλή βολή στο κεφάλι του ψαριού που ακινητούσε μέσα στο σκίσιμο της πέτρας. Τράβηγμα έφερε τη σφυρίδα έξω από το μεγάλο μονόπετρο. Όμως αρκετά μέτρα πιο πάνω η βέργα γλίστρησε μέσα από το ψάρι, επιτρέποντας τη διαφυγή του. Απρόβλεπτη όπως πάντα, αλλά για καλή τύχη του κυνηγού, η σφυρίδα προτού επιστρέψει στο ίδιο θαλάμι, κινήθηκε μακριά από αυτό σε μια κίνηση παραπλάνησης του διώκτη της και βγήκε, κάνοντας ότι φεύγει μακριά. Τελικά όμως επέστρεψε αμέσως σε αυτό και στη σιγουριά που της παρήχε. Μια κέρια βολή και λίγες βουτιές αργότερα θα φέρουν το άτυχο ψάρι και πάλι έξω από το θαλάμι του, στην αγκαλιά του δίτη και στη συνέχεια στην επιφάνεια, αποφεύγοντας έτσι τον άδικο χαμό ενός τόσο όμορφου και ιδιαίτερου ψαριού. Ο σύγχρονος ψαροκυνηγός, ελεύθερος δίτης, οφείλει να σέβεται το υποβρύχιο περιβάλλον. Έχοντας τη δυνατότητα να επιλέγει αυτός ποια θα είναι τα θυράματά του, μπορεί εύκολα να κάνει πολύ μεγάλο καλό, αλλά και αντίστοιχα και τεράστιο κακό. Αποβάλλοντας επιτέλους τη μιζέρια της ματαιοδοξίας και την αχορταγιά, ο υποβρύχιος κυνηγός θα μπορέσει να γίνει ένα με το βυθό, αλλά και να κατανοήσει καλύτερα από όλους τους μοναδικούς ρυθμούς του. Τότε και μόνο τότε θα μπορέσει να νιώσει πλήρης και πραγματικά ευτυχής.